Τη σημερινή μας συγκέντρωση παραβρίσκονται και χαιρετίζουν ο Σύλλογος Γονέων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Γυμνασίου, ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού, Σύλλογος Γονέων 7ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, Σύλλογος Γονέων 1ου Λυκείου, Σύλλογος 3ου και 4ου Λυκείου Ηλίας, Σύλλογος Νευροπαθών Νομού Ηλίας, Σύλλογος Σπουδαστών ΤΕΗ. Θα ξεκινήσει η σημερινή διαμαρτυρία μας συγκέντρωση με ανάγνωση του ψηφίσματος από την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Λυκείου Πύργου. Εδώ. Δηλώνει την έναρξη ενός εντατικού κοινωνικού ελέγχου με αυστηρά χαρακτηριστικά σε κάθε ενέργεια που θα έχει σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλώνει το τέλος της αντοχής μας σε όλους αυτούς. Πολίτες στο Δήμο Πύργου βρισκόμαστε σήμερα στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του τόπου μας. Η απέραντη σκουπιδούπολη βαραίνει την καθημερινότητά μας, απειλεί την υγεία μας και το περιβάλλον μας, προσβάλλει τον πολιτισμό και την αξιοπρέπειά μας. Κληρονομιά μιας εγκληματικής αδιαφορίας των προηγούμενων κυβερνήσεων και των αιρετών τοπικών αρχόντων, που μεθοδευμένα εξυπηρετώντας τις εντολές των μεγάλων συμφερόντων, παρέδωσαν την πόλη και τα χωριά στην εγκατάλειψη. Η πολυπόθητη τριανταφυλιά δεν άρχισε για κανέναν. Τα εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν σε μελέτες και προετοιμασίες έργων βρίσκονται χαμένα στις χωματερές, για τις οποίες πληρώνουμε κάθε μέρα που περνάει υπέρογα πρόστιμα. Διάσπαρτα τα νεκροταφεία σκουπιδιών σε πολλές περιοχές του Δήμου μας, η λίμνη της Μουριάς, το Καβούρι, η λίμνη Βουλινίτσα στα Βιπινέικα, η Αγκινάρα, η δεματοποίηση στο πολυφωμένο Ποδόκι και η τελευταία ταφή σκουπιδιών τριών Δήμων στις λίμνες δίπλα στον Αλφιό. Όλες οι επιλογές που προηγήθηκαν σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων μας δεστέθηκαν. Το δρόσο.